Φίλες και φίλοι, το θέμα της σημερινής μας συζήτησης βρίσκει εξαιρετική ανταπόκριση στην καθημερινή δράση των οικοδόμων και των κομμουνιστών που πρωτοστατούν σε αυτό. Άλλωστε, ο συλλογικός ταξικός αγώνας χαρακτηρίζει το συνδικάτο μας που εδώ και πολλά χρόνια βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Ακόμα περισσότερο, το τελευταίο διάστημα που ο αγώνας αυτός γέννησε μια ακόμα σπουδαία νίκη, αυτή της υπογραφής της κλαδικής σύμβασης των οικοδόμων. Μια σύμβαση που προβλέπει αυξήσεις στους μισθούς με βάση την προηγούμενη σύμβαση του 2009 και συγκεκριμένα 18% στον ανειδίκευτο εργάτη, 28% στο βοηθό και 38% στο μάστορα. Όπως ακόμα προβλέπει και μια σειρά από προσαυξήσεις όπως εργασία σε ύψος ή σε βάθος και με πιο σημαντική την αναγνώριση τριετιών ως προϋπηρεσία. Πρόκειται για μια μεγάλη νίκη που κυριολεκτικά μπορεί να αποτελέσει ανακούφιση στους εργαζομένους του κλάδου που βγήκαν τσακισμένοι από τη δεκαετή καπιταλιστική κρίση. Φυσικά μιλάμε για μια νίκη που δεν ήρθε σε μια μέρα, ούτε μετά από μια κινητοποίηση. Δεν είχαμε άλλωστε ποτέ μια τέτοια προσμονή. Πριν από 3 χρόνια μπήκε ο στόχος της κλαδικής σύμβασης με αυξήσεις, αλλά και αυτός ο αγώνας ήρθε να συμπληρώσει τη βαριά ιστορία από ταξικούς αγώνες που κουβαλάνε οι οικοδόμοι εδώ και πολλές δεκαετίες, από όταν δηλαδή πρωτοστάτησαν σε αυτόν οι κομμουνιστές. Με στόχο λοιπόν την υπογραφή της κλαδικής σύμβασης, τα τελευταία χρόνια γίνανε πολλές απεργίες, συγκεκριμένα 6 κλαδικές και 11 πανεργατικές. Πολλές αγωνιστικές διεργασίες, όπως συνελεύσεις στους μεγάλους χώρους δουλειάς, με βασικό τα σκάμενα του μετρό και τα μεγάλα εργοτάξια. Δεν μείναμε όμως εκεί. Έγινε υπόθεση συνολικά του κλάδου, αφού έγινε προϊόν συζήτησης παντού, σε κάθε γιαπή, από το πιο μικρό μερεμετάκια στο πιο μεγάλο εργολάβο. Ακόμα και η καθημερινή δουλειά, που πολλές φορές φαντάζει άχαρη, όπως για παράδειγμα μια αφισοκόλληση αργά το βράδυ στα γιαπιά της Θέρμης, μέχρι και τη συνέλευση στο αμαξοστάσιο του μετρό, συνέβαλαν σε αυτή τη νίκη. Μια τέτοια νίκη έρχεται μόνο από έναν τέτοιο αγώνα. Φυσικά δεν περιμέναμε κάποια κυβερνητική εναλλαγή που θα έρθει να μας λύσει όλα τα προβλήματα, όπως μας λένε διάφορα τσιράκια του συστήματος. Όπως επίσης δεν περιμέναμε να έρθει από κάποια ανάπτυξη στον κλάδο με περισσότερες κατασκευαστικές επενδύσεις. Βέβαια ο αγώνας μας δεν σταματάει εδώ. Γιατί η καθημερινότητα του οικοδόμου του δίνει πολλά κίνητρα για να συνεχίσει να μάχεται. Αυξήσεις στο μισθό προβλέπει η σύμβαση των οικοδόμων, αλλά 2,5 ευρώ η βενζίνη. Δεν σταματάμε λοιπόν εδώ. Γιατί άλλωστε οι ταξικοί αγώνες στο σήμερα μπορούν να δώσουν φυσικά μια ανάσα στο λαό και δεν χωράει καμία υποτίμηση σε αυτό το ζήτημα, αλλά η μεγαλύτερη προσφορά τους είναι ότι φωτίζουν ακόμα πιο κρυστάλλινα την ελπίδα για το αύριο. Το αύριο του σοσιαλισμού. Ο καθημερινός συλλογικός αγώνας εξοπλίζει τους εργάτες από αγωνιστική πείρα. Μας διδάσκει όλους πώς να δρούμε συλλογικά, να συζητάμε όλοι μαζί και να αποφασίζουμε από κοινού με βάση το συλλογικό συμφέρον. Να βάζουμε σημαία τα συλλογικά προβλήματα όλων μας και όχι να σπάμε κάτω από ασήμαντες διαφωνίες. Ο ταξικός αγώνας μας διδάσκει πώς να είμαστε μια γροθιά απέναντι στον εχθρό, είτε αυτός λέγεται μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες είτε κυβέρνηση. Ο αγώνας των οικοδόμων τα τελευταία ιδιαίτερα χρόνια μας εξοπλίζει με όλα αυτά τα στοιχεία. Μας προετοιμάζει καλύτερα για τους μεγάλους και καθοριστικούς αγώνες του αύριο. Μας γεμίζει με χρήσιμη πείρα που βοηθάει στην καθαρή ματιά στα κρίσιμα ιστορικά διλήμματα του άμεσου μέλλοντος. Γιατί όταν λέω αύριο, δεν εννοώ φυσικά μια αόριστη ματιά στο μέλλον, αλλά το επόμενο διάστημα, εφόσον βλέπουν τους υπεραλιστικούς ανταγωνισμούς να οξύνονται καθημερινά και την εμπλοκή της χώρας μας συνεχώς να βαθαίνει. Ο αγώνας των οικοδόμων λοιπόν συνεχίζεται θέτοντας όλα τα προβλήματα στο προσκήνιο. Αρχικά βάζουμε στόχο την καθολική εφαρμογή της κλαδικής σύμβασης σε όλους τους χώρους, μικρούς και μεγάλους. Καθήκον εξίσου δύσκολο με αυτό με την υπογραφή της. Συνεχίζουμε με αγωνιστικές διαδικασίες, όπως για παράδειγμα αυτές του εργαταξίου της Βενιζέλου του Μετρό, όπου οι συνάδελφοι βρίσκονται συνεχώς στους δρόμους με στάσεις εργασίας και παραστάσεις διαμαρτυρίας στην εργοδότρια εταιρεία, ζητώντας αυξήσεις στους μισθούς και βελτίωση των όρων εργασίας. Επιπλέον, ακόμα πιο θαρετά, βάζουμε στο στόχαστρο το ζήτημα του προσανατολισμού των κατασκευαστικών έργων. Άλλωστε, στον καπιταλισμό που όλα γίνονται με κριτήριο το κέρδος, τα κατασκευαστικά έργα δεν έρχονται ντε και καλά να καλύψουν μια λαϊκή ανάγκη. Ποιος ορίζει δηλαδή ότι τώρα πρέπει να φτιάχνονται ξενοδοχεία και όχι για παράδειγμα νοσοκομεία. Ποιος ορίζει ότι το επόμενο μεγάλο έργο της περιοχής πρέπει να είναι η επέκταση του εμπορικού λιμανιού και όχι σχολεία. Την ίδια ώρα δηλαδή που οι μαθητές του 5ου ΓΕΛ εδώ λίγο πιο κάτω κάνουν μάθημα σε κοντέινερ. Ο αγώνας μας λοιπόν πρέπει να αγκαλιάζει όλα τα προβλήματα και τις ανησυχίες του κάθε οικοδόμου. Όπως το σύνθημα για καμία εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο.
που για τους οικοδόμους έχει και ένα επιπλέον ηθικό πλήγμα. Γιατί, σύντροφοι, εμείς ως οικοδόμοι αρνούμαστε να δεχτούμε ότι οι δρόμοι και τα λιμάνια που εμείς φτιάξαμε με τα χέρια μας και τον υδρότα μας αξιοποιούνται τώρα για τη μεταφορά ανατολικού εξοπλισμού για έναν πόλεμο που είναι τελείως ξένος για κάθε οικοδόμο. Η λύση λοιπόν στο σήμερα είναι ο ανυποχώρητος ταξικός συλλογικός αγώνας για το αύριο. Άλλωστε, η ίδια η υπόθεση του σοσιαλισμού είναι αυτή που μας δίνει κουράγιο να συνεχίσουμε στο σήμερα. Και η πόλη μας έχει συγκεντρώσει πλούσια τέτοια πείρα, με νίκες παρόμοιες αυτής των οικοδόμων. Με αγώνες που ξεπήδησαν από τους χώρους υγείας, από τους ντελιβεράδες, από τους σπουδαστές του ΑΕΔ που πέρσι πύκνωσαν τις κινητοποιήσεις τους, από την τεράστια νίκη της ΠΚΣΟΥ στα πανεπιστήμια, την πολύ θετική και πλούσια πείρα που έρχεται από τα μεταλλεία της Χαλκιδικής, που έχουν κάνει κυριολεκτικά κουρελόχαρτο τον Όμα Χατζηδάκη, ειδικά τώρα με την επαναπρόσληψη του Προέδρου του ΣΕΜΛΑ και σύντροφό μας Νίκο Τζανετή. Αλλά η πιο όμορφη και ελπιδοφόρα πείρα είναι αυτή που έρχεται από τους μαθητές, που δεκάδες φορές μας κάνανε μάθημα στους αγώνες. Ιδιαίτερα οι αγωνιστές μαθητές των ΕΠΑΛ της Δυτικής Θεσσαλονίκης, που αντιστάθηκαν στεναρά και πολλές φορές τσάκισαν στην πράξη τις φασιστικές εγκληματικές συμμορίες. Συμμορίες που υπόσχομαι κι εγώ με τη σειρά μου θα τσακιστούν μια και καλή όταν πέσει πάνω τους αλίπητα ο βαρύς πέλεκης του γίγαντα λαού. Σε όλους αυτούς τους αγώνες και σε όλες αυτές τις νίκες έρχεται να ταιριάξει τέλεια η μεγάλη νίκη των οικοδόμων. Αλλά κυρίως η υπόσχεσή μας για τη συνέχεια έως και την ολοκληρωτική νίκη της εργατικής τάξης.